Ρε φιλαράκι. Φίλε, δεν έχω ψηλά. Όχι, δεν είναι αυτό. Εδώ εσύ αυτός δεν είσαι. Δεν είμαι εγώ, όχι. Έλα ρε φίλε, τώρα μην ντρέπεσαι. Κάτι καλά. Ρε φιλαράκι, σε ποθώ πάρα πολύ για μια συνέντευξη. Ψήνεσαι. Κοίτα, μένω εδώ κοντά. Αλλά είναι και ο σύντροφός μου ο Μίτσος πάνω. Άμα δεν έχεις πρόβλημα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, είμαι μοντέρνος. Πάμε, πάμε. Καλώς τα παιδιά! Σύντροφε Δημήτρη, με βρήκε ο κ. Κάλφας στον δρόμο και είπε ότι θέλει να με πάρει μια συνέντευξη. Θέλεις να μας πάρει και τους δύο? Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Ωραία, κύριε Κάλφα, θα δείτε να το κάνουμε στο καναπέ. Βεβαίως. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια σας, όπως έχετε δει, έχω δίπλα μου δύο πολύ ωραία παιδιά, οι οποίοι θα μπορούσαν να συστηθούν τώρα στο κοινό τους. Είμαι ο Δημήτρης από την Νότινα Production και τους πάνω που πάνω. Και τους πάνω που πάνω. Εγώ είμαι ο Γιώργος από την Νότινα Production και εν μέρη από τους πάνω που πάνω. Εν μέρη. Όταν λες εν μέρη. Δεν είμαι μέρος της μπάντας, αλλά είχα βοηθήσει. Ο Γιώργος έφερε με στα νερά. Στις υπογραφήσεις, στο μάστερι. Ωραία πράγματα. Και στο λογισμικό. Να πούμε για τον κόσμο που δεν ξέρει ότι να είναι Productions είναι η ομάδα η οποία ευθύνεται για το Blair Kids Project, το οποίο ήταν η πρώτη της δουλειά, με την οποία έγινε γνωστή στην ευρύτερη πιάτσα. Και τώρα θέλω να ρωτήσω τα παιδιά, αυτή η ιστορία πότε άρχισε ακριβώς? Το 1999, ναι. Όπου ήμασταν φοιτητές όλοι μαζί στο Πολυτεχνείο, ξεκίνησα από μια παρά από μένα, τον Γιώργο, τον Μπάμπη, τους δύο Μπάμπης μάλλον, και τον Δημήτρη. Οι περισσότεροι από αυτούς είμαστε ακόμα μαζί και εξακολουθούμε να κάνουμε τις ταινίες. Ξεκίνησε το 1999, το 2001, η ταινία. Γυρίσαμε τα πρώτα 40 λεπτά το 1999 και μετά από μια μεγάλο διάλειμμα τελείωσε τελικά το 2002 με τα τελευταία γυρίσματα. Δηλαδή έγιναν ένα διάστημα ενός 1,5 χρόνου το είχαμε παρατήσει, δεν είχαμε ασχοληθεί. Λόγω διαβάζοντος, λόγω των υποχρεώσεων. Κάποια στιγμή είπαμε να το τελειώσουμε γιατί το τελειώσαμε το 2002. Γι' αυτό εκεί οφείλεται και κάτι τραγικά πλάνα που ο Μπάμπης έχει ράστα σε μια σκηνή και στην επόμενη σκηνή έχει κοντό μαλλί. Και... Μάλιστα. Αυτή η ομάδα, η ό,τι να είναι, πόσα άτομα είναι ακριβώς? Δεν υπάρχει συγκεκριμένο. Η ομάδα αυτή τη στιγμή, αυτή που κάνουμε το Super Δημήτριο, είμαστε 11 άτομα. Από εκεί και ύστερα, εντάξει, είναι, στο οποίο βοηθάει καθένας όπως ας πούμε μπορεί, αναλόγως με τον χρόνο του και τα δικά. Εντάξει, από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα στενότερος πυρήνας που ασχολείται κυρίως με το Δημήτριο κομμάτι, ξέρω εγώ, ναι. Όπως είναι ο Γιώργος, είμαι εγώ, ο Μπάμπης, ο Άλεξ. Ο Άλεξ μου είναι Ανέστη, έχουν κάνει τα 3D της ταινίας. Εμείς με τον Δημήτρη κόβουμε ταινία, κάνουμε το μοντάζ, εγώ ασχολούμαι και αποκλειστικά με το composting, δηλαδή να κάνουμε τα χρωματισμούς, τα εφέ. Ωραία, από το... επειδή πήγατε κατευθείαν στο τελευταίο έργο, το Super Δημήτριο. Από το Blair Kids Project μέχρι σήμερα, που έχουν περάσει καμιά δεκαριά χρόνια, τι έχει επακολουθήσει, τι συνέβη μέσα σε αυτή τη χρόνια, στη δεκαετία? Για ένα έτσι μικρό, σαν ιστορικό. Ναι. Όταν τελείωσε το Blair Kids Project το 2002, δεν είχαμε σκοπό να, κηρύσουμε κάτι. Τότε παίξαμε σε μια παραγωγή ενός σκηνοθέτης Θεσσαλονίκη, του Ζάχου Τσομολαδά, λόγω ήταν η γεύση των αιώνων. Ήτανε μια ταινία έτσι χαμηλής παραγωγής με βαμπύρ και ζόμπι στο Βυζάντιο. Από εκεί μας δόθηκε η ιδέα ότι εντάξει, γιατί να μην κάνουμε κι εμείς κάτι έτσι μεγαλόπνο, και ξεκινήσαμε να κάνουμε την ταινία τον ένα τέλειο κύκλο. Το σενάριο είχε γράψει ο Φώτης, ο έτερος Πάνος Πουτάνα. Ξεκίνησε η ταινία με πολύ μεράκι και πάρα πολύ οργάνωση, οργανωμένη σκηνοθεσία, διαδομή ρόλων, αλλά σταμάτησε κάπου στη μέση.
δεν ξέρω, δεν ήμασταν ακόμα έτοιμοι να κάνουμε κάτι τόσο τότε οργανωμένο. Συνέβησαν διάφορα. Κάτι τόσο μεγάλο, κάτι τόσο μεγάλο όπως προσπαθούμε ναι, τώρα. Ακολούθησαν μετά διάφορα, πολύ, διάφορα και πολλά μικρά μικρού μήκους ταινιάκια. Με αποκορύβωση την αγάπη για το Facebook που φασίσαμε να το στείλουμε και επίσημα στο πρώτο public digital film fest που πήραμε και ένα βραβείο από εκεί. Και πού το βάλαμε το βραβείο αυτό? Το βραβείο το βάλαμε στο Μίτσου, το σπίτι. Το κρεμάσαμε. Επειδή πήρε πάρα πολύ καλές κριτικές, πήραμε την απόφαση να κάνουμε μία μεγάλο μήκος μετά τόσο καιρό. Φτάσαμε και σε ένα επίπεδο πλέον και τεχνολογικά και τεχνικά που μπορούσαμε να βγάλουμε μια πολύ καλή παραγωγή. Δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε τον Δημήτριο, εγώ τη είχα πει: παιδιά, πρέπει να κάνουμε μια ταινία που να φαίνεται σαν το Frisbee τεχνικά. Ήταν πολύ καλά. Πολύ έχω πάρει. Όλοι μου λένε για το πόσο καλό τεχνικά είναι το Frisbee. Τόσο από το concept και το humor που έχει το ταινία. Δηλαδή, μου λένε για το πόσο καλό τεχνικά είναι. Και είχα πει εγώ ότι θέλω να κάνω μια ταινία σαν το Frisbee. Ταινία. Ξέρω μια full feature, full film ταινία που να έχει πει το παραγωγή που έχει το φίλο. Και η πραγματικότητα είναι μια πλευρά ότι ο Δημήτρης ξεκίνησε για να είναι ένα τέταρτο ταινία. Ναι, αρχή. Βέβαια είναι και αυτό. Αλλά μαλακιά στη μαλακιά. Ήταν μεσαίο μήκος. Όταν ξεκινάει στη μαλακιά πέφτει μία μετά τις άλλες και... Πώς είναι ο James Bond. Πώς είναι ο James Bond. Το James Dunn ήταν μεγάλο και φαντάξει. Mm. James Dunn ήταν. Ο James Dunn τον έχετε και εδώ πέρα. Mm. Υπάρχει αυτό το φανταστικό DVD. Νομίζω υπάρχει στο YouTube η ταινία. Δεν κάνω λάθος. Η ταινία υπάρχει στο YouTube σε μέρη η οποία έχει ανεβεί. Όχι από εμάς, από ένα άλλο χρήστη. Αλλά υπάρχει σελίδα μας και ένα κατέβασμα. Όπως όλες τις ταινίες είναι διαθέσιμες για να δω τη σελίδα μας. Μάλιστα. Ό,τι να είναι production. Ό,τι να είναι production. Ό,τι να είναι.gr. Με αλφα-γιώτα πάντα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και φτάνουμε λοιπόν στο Σούπερ Δημήτριο, ο οποίος, ποια είναι η υπόθεση της ταινίας? Να πούμε πρώτα δύο ιστορικό με την άλλη ταινία, πώς προέκυψε ο Σούπερ Δημήτριος, πώς την είναι. Θα πω εγώ για την υπόθεση. Λοιπόν, ο Σούπερ Δημήτριος πώς προέκυψε? Αυτό που θέλαμε να κάνουμε ήταν μια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Με διάστημα, ξέρω εγώ, με τα λοιπόν, στην οποία μπλεκόταν και ένας ήρωας, ο Σούπερ Δημήτριος, ο οποίος ήταν μπροστά της Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι ιδέα του Αλέξανδρου του Στογιάννη. Αυτή ήταν ένας πόδος στον Γιώργο. Και ήθελα να την εξελίξουμε και να κάνουμε μια ταινία ουσιαστικά για αυτό. Mm-hmm. Το οποίο υποτίθεται αρχικά ξεκίνησε να είναι σαν prequel της ταινίας που θέλαμε να κάνουμε. Αλλά αυτή η ιδέα όσο δουλευόταν άρχισε να αποκτά, ας πούμε, πολλά στοιχεία γύρω-γύρω, ας πούμε, περιφερειακό. Οπότε μετά εξελίχθηκε και μεταξελίχθηκε σαν project, ναι, μεγαλύτερο, ας πούμε. Και ο οποίος θα σου πει τώρα σε τι στιγμή είναι το project, ας πούμε, και την υπόθεση. Ναι, να το πω το πρόγραμμα. Λοιπόν, ναι, μην τρέφεσαι. Τι? Μην τρέφεσαι. Δεν τρέφουμε, απλά θέλω, ναι, σκέφτομαι τι να αποκαλύψω ακόμα. Ο Δημήτρης Χριστοφορίδης είναι ένας δημοσιογράφος, ναι, ο οποίος ζει και εργάζεται στην Χρυσή Ιερουσαλήμ, είναι ένα περιοδικό ποικίλης ύλης. Το οποίο αφορά χριστιανική ύλη στη Θεσσαλονίκη. Αυτός κατά την ημέρα και στον ευρύτερο κόσμο είναι ο Δημήτρης Χριστοφορίδης, αλλά στην πραγματικότητα είναι μεταφιεσμένος και είναι ο Σούπερ Δημήτρης, είναι ο προστάτης και φύλακας της πόλης. Ζει και εργάζεται εκεί μαζί με τη Μαρία Μαγδάλο, μια δυναμική δημοσιογράφο η οποία. Η οποία είναι το φλερ του, ας πούμε. Είναι το φλερ του, ναι. Είναι η κλασική ιστορία του Σούπερμαν, αλλά είναι ντυμένη με τα χρώματα της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, δηλαδή υπάρχει και κάποιο υλικό στο οποίο έχει αδυναμία ο Σούπερμαν. Και κάποιος αντίπαλος. Ο αντίπαλος είναι ο χειρότερος επιάλτης της πόλης, είναι ο διαβολικός επιστήμονας Captain Theorem. Ο οποίος όλοι καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να είναι. Ναι. Όχι. Αυτό είναι όχι, όχι. Δεν φαντάζομαι. Οκ, φαντάζομαι. Είναι αυτός. Στην τελική θα το δει στην ταινία. Ναι. Ο οποίος έρχεται ένα βράδυ, το βράδυ των εγγενείων του νέου Δημαρχείου Θεσσαλονίκης. Το είδα πρόσφατα, είναι ένα τσιμεντένιο το οποίο δεν αρέσει σε κανένα. Το ίδιο βράδυ, αφού γίνει τα εγγένεια, φτάνει και κάνει κάτι πάρα πολύ διαβολικό. Την επόμενη μέρα ξυπνάει η πόλη. Και ξεκινάει η ταινία, το βασικό story που προσπαθεί ο Σούπερ Δημήτριος να ανακαλύψει το διαβολικό κάθε φύρο και να τον εξαντλήσει. Κάλιστα.
Μέρη είναι το κλασικό story, αλλά θα δεις. Έχει ανατροπές. Ωραία. Όλες αυτές τις ταινίες τις γυρίζετε μόνοι σας με δικά σας λεφτά, υπάρχει έξοδο? Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί ο καθένας να πάρει τους φίλους του μια κάμερα και να βρίσκεις εσύ. Μπορεί. Έξοδα δεν έχετε κάτι ιδιαίτερο, μόνο εθελοντικά γίνονται. Ουσιαστικά είμαστε μια παρέα. Που σημαίνει ότι δεν έχεις να πληρώσεις χρήματα για αυτούς που συμμετέχουν. Οι χώροι είναι τσάμπα, στους οποίους πηγαίνουν, δεν χρειάστηκε ούτε να πληρώσουμε και ούτως ή άλλως κανονίζουμε το που θα πάμε έτσι ώστε να, πριν, ώστε να έχουμε την ευχαίρεια να το κάνουμε. Όπου χρειάστηκε επίσημη άδεια, πήραμε χρονικά επίσημη άδεια για να τραβήξουμε σε διάφορους χώρους, δημόσιους χώρους που χρειάζεται. Γιατί γενικά, άμα το ξέρει και ο κόσμος, μπορείς να γράψεις παντού δημόσια, δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα εκτός από συγκεκριμένους χώρους όπως είναι τα νοσοκομεία, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί. Δημόσιες υπηρεσίες, δηλαδή είναι συγκεκριμένοι χώροι που είναι απαγορεύεται. Όλοι γενικά οι χώροι. Και η διαδικασία αυτή να πάρει άδεια είναι δύσκολη. Άμα σου πω ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ενώ πρέπει να σταθήσω γραφειοκρατία σε πάρα πολλά σημεία, πήραμε αρκετά εύκολα άδεια από 2-3 φορές που θέλαμε. Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό. Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε? Α, σου πω έτσι λίγο συνοπτικά. Ξεκινήσαμε το 99. Με δύο βίντεο, να φανταστείς ότι δεν υπήρχε ψηφιακό μοντάζ τότε, δεν υπήρχε TV. Προφανώς. Προφανώς έτσι. Και η πρώτη ταινία, τον Blair Witch, στο μεγάλο κομμάτι γυρίστηκε με μια κάμερα. Απλή παλιά αναλογική κάμερα που το μοντάζ, αφού περνούσα σε μια βιντεοκασέτα τα πλάνα μετά, είχα ένα δεύτερο βίντεο με κασέτα που έκοβε και έραβε με το stop και το record. Το καταλαβαίνεις, δεν πλάβει. Και έκανα μίξ ήχου με ένα μίχτη. Με ένα κλασικό μίχτη ήχου, όπως έχουν οι DJ στα μαγαζιά, έκανα μίξη ήχου. Μετά ξεκίνησε δηλαδή να βγαίνει το ψηφιακό βίντεο. Γι' αυτό σου λέω ότι όταν γυρίσαμε το υπόλοιπο Blair Witch που είπα και πριν, τα τελευταία 20 λεπτά μετά από 2-3 χρόνια, τότε είχε ήδη βγει τα πρώτες κάρτες. Οπότε το τελικό πρόγραμμα του Blair Witch ξαναρετουσαρίστηκε στον υπολογιστή πολύ πρόχειρα τότε. Δεν είχα και πάρα πολλές γνώσεις. Εγώ θυμάμαι το σκηνικό να μιλάει γύρω σε φίλε, ξέρω την ταινία, θα την κάνουμε. Την κάνουμε στο PC μοντάζ, να σκέφτομαι, ναι καλά. Πώς γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Πώς θα το παίρνει βιντεοκασέτα. Παίρνει το κασέτα το PC, ναι. Μετά και όλα αυτά. Το 2003 εγώ πήρα την πρώτη μου TV. Ναι. Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε καθαρά ψηφιακά. Και από το Frisbee και μετά είμαστε με HD, δηλαδή με High Definition TV. Και ναι, έχουμε μια Canon HD30, μια κλασική consumer camera, δηλαδή δεν είναι επαγγελματική κάμερα, απλά αν ξέρεις να δουλεύεις την εικόνα μπορείς να κάνεις πάρα πολύ καλή δουλειά. Όπως εμείς το φτιάχνουμε αυτό με φωτογραφική μηχανή. Ναι, όπως εμείς, εμείς γράφουμε αυτό το βίντεο με μια φωτογραφική μηχανή σώματος. Ναι. Μάλιστα, δηλαδή το Super Dimitrios είναι high definition παραγωγή. Ναι, θα τη βγάλουμε, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι σε 720p. Το θέμα είναι τι θα είναι η πρώτη φορά που σκεφτόμαστε σοβαρά να παλέψουμε να δούμε διανομή για μια ταινία δικιά μας ανεξάρτητα. Δηλαδή θα θέλαμε αυτή την ταινία δικά του σινεμά και νομίζω ότι αξίζει να τη δει κάποιος στην αίθουσα. Γιατί είναι, δεν το λέμε για ο Σούπερ, αλλά είναι η πρώτη cinematic super hero ταινία που βγαίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή θα αξίζει τον κόπο, θα έχουμε κάνει τόσο καλή δουλειά στην εικόνα. Έχει special effect. Και θα έχει πάρα πολύ καλό ήχο, δηλαδή θα δουλέψουμε και τον ήχο πάρα πολύ. Προσπαθούμε να κάνουμε μια όσο δυνατόν καλύτερη παραγωγή μπορούμε με τα μέσα που έχουμε. Ναι. Είχαμε και μια ανάλογη εμπειρία με το πρώτο Chain Free Festival που έγινε στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Είδαμε τον James Dawn στην αίθουσα του Μιχάλη του Ιδρύματος και στεκότανε ρε παιδί μου πάρα πολύ καλά. Και μη σου πω ότι ήταν σαν νερό πρώτη φορά, δηλαδή εγώ πέθανα στο γέλιο, φαντάζομαι πόσες φορές την έχω δει μετά από 3 χρόνια που την έχουμε γυρίσει. Έχει άλλη αίσθηση αίθουσα σίγουρα και θα ήθελα πάρα πολύ να δω το Super Dimitrios στην αίθουσα. Μάλιστα, το Super Dimitrios έχει κάποια καθυστέρηση από ό,τι προσέξαμε. Ναι. Έχει αργήσει λίγο να τελειώσει. Είναι μια ταινία, μια μισή ώρα περίπου. Ναι. Σημαίνει ότι εμείς ουσιαστικά τώρα καταφέραμε πριν ένα μήνα να τελειώσουμε τα γυρίσματα. Ναι. Θα τελειώσουμε όλοι. Μην ξεχνάς ότι είμαστε. Έχει γυριστεί στη Θεσσαλονίκη. Κάποια εσωτερικά έχουν γίνει και εδώ, στην Αθήνα. Μάλιστα. Να πούμε ότι ενώ έχουμε ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη, τα τελευταία 2 χρόνια εγώ βρίσκομαι στην Αθήνα και ο Δημήτρης στη Λιβαδιά. Οπότε η δουλειά πλέον. Τα γυρίσματα. Ο
Δημήτριος έγινε με εμάς τις δύο να κατεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λαδιά. Ναι, ήθελα να το πούμε αυτό. Και ότι ένα χρόνο. Σε πέτυχα στην Αθήνα για άγνωστο. Ναι, ο κύριος Κάρφος μας έψηκε στη Θεσσαλονίκη και τελικά το έστειλα μήνυμα και του είπα ότι είμαστε στην Αθήνα. Οπότε εγώ πήγα για κρέπες. Το οποίο μάλλον ήταν καλύτερο. Να παραγγείλουμε, να φάμε. Πριν φάμε, μια που νομίζω εξαντλήσαμε το θέμα της, ό,τι να είναι, εκτός αν έχετε να προσθέσετε κάτι εσείς. Ναι, μπορούμε να ξαναπιστρέψουμε, αλλά ναι, να περάσουμε και στο μεγάλο θέμα, τον Πανκς Πουτάνα.